Για να γυρίσουμε όμως σελίδα, πάμε σε μια άλλη προσωπικότητα, σε έναν ηθοποιό ο οποίος διαγράφει τη δική του διεθνή πορεία. Έχει το δικό του τρόπο να περνάει μηνύματα και μάλιστα πολύ βασικά μηνύματα. Έτσι. Μιλάμε για τον Μανώλη Εμμανουήλ. Ο Μανώλης Εμμανουήλ. Ο οποίος μου κάνει εντύπωση. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Είναι πολύ εμπορικό. Πιασάρικο. Ο Μανώλης Εμμανουήλ. Αλλά είναι και από το ονοματεπώνυμο που δεν ξέρει. Το όνομα. Το αυτή το κατάλαβε, δεν ξέρει πώς είναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Και το βαφτιστικό, ποιο είναι το επίθετο. Αυτοί οι γονείς τώρα δεν είχαν άλλη ιδέα από ο Μανώλης και Εμμανουήλ. Το επίθετο πες δεν τα αλλάζει. Δεν ξέρω αν είναι έτσι όντω. Κάποιες φορές οι ηθοποιοί και τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα το παραλάσουν. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψε ή αν όντω είναι αυτό με το οποίο το κουβαλάει την οικογένειά του. Ξέρω όμως ότι κουβαλάει μια πολύ ωραία στόφα και πάστα, όχι μόνο ερμηνευτικά ως ηθοποιός, αλλά και γενικά πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, θα έλεγα. Πολύ ενδιαφέρουσα μόνιμη διαμονή στο Λονδίνο, την οποία εκμεταλλεύεται για να περνάει και κάποια μηνύματα. Έχει φτιάξει ένα εκπληκτικό βιντεάκι για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, το βιντεάκι Lost My Marbles, που περνάει πολλά μηνύματα στους Άγγλους, σε πιθανούς αντιρρησίες που δεν συμφωνούν με το να μας επιστραφούν. Και ένας Έλληνας με διεθνή καριέρα. Τα Μάρμαρα με διεθνή καριέρα μιλάει για τη συμμετοχή του σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Που πραγματικά έχει καριέρα σε διαφορετικό γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει για ανθρώπους να διαγράφουν βήματα. Αλλά δεν το ψάχνει και κανένας. Είναι κολλητικό. Έπαθες λίγο Ποσειδώνα. Θέλω, ε. Σκούπισε λίγο το φαρμάκι. Δεν είναι φαρμάκι. Πολύ ωραία. Το λέω με αγάπη. Είναι πικρή πραγματικότητα. Παιδιά, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να γκουγκλάρουμε ονόματα που μας ήρθαν ουρανοκατέβατα ως διεθνείς αστέρες. Δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να ψάχνουμε διάφορες Ελληνίδες, ειδικά stars που επιμένουν ότι έχουν καριέρα στο εξωτερικό και να ψάχνουμε πότε την κάναμε αυτή την καριέρα. Σε ποιο ουράνιο και τόξο ήμασταν εμείς και δεν το αντιληφθήκαμε. Δεν το λέω, με σεβασμό. Πάντως ο Μανώλης Εμμανουήλ όντως διαγράφει. Ωραία συνέντευξη στην Κατερίνα Νινιού. Πάμε να τον απολαύσουμε. Για πάμε. Fly with me like a rainbow butterfly. Είσαι ένας ηθοποιός που έχεις κάνει διεθνή καριέρα, τώρα στο Λονδίνο συγκεκριμένα. Να ξεκινήσουμε από αυτά που κάνεις τώρα στην Ελλάδα. Παίζω στα ελληνικά για πρώτη φορά σε μια καινούργια σειρά, τη ΣΕΡΤ, τον Όρκο, δίπλα στον Γιάννη τον Στάνκογλου, την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου και πολλούς άλλους. Μέχρι τα 22 μου δεν είχα την εμπειρία του να ζήσω στο εξωτερικό. Και το ήθελα πάρα πολύ, κάτι διαφορετικό. Ο στόχος ήταν πάντα να γίνω ηθοποιός. Επομένως είπα στον εαυτό μου, γιατί δεν δοκιμάζω να πάω δραματική κάπου αλλού. Και έτσι το επιχείρησα, έδωσα εξετάσεις δραματικές του Λονδίνου. Ο σκοπός μου ήταν να πάω εκεί δραματική και να γυρίσω. Αλλά τι έγινε, με προσέγγισε ένας ατζέντης και μου πρότεινε να με εκπροσωπήσει. Και έτσι έμεινα Λονδίνο. Θέλω να σε πάω λιγάκι στο Me Too. Τι έχει αλλάξει από τότε που βγήκε. Λοιπόν, 100% καταρχήν τα σωματεία έχουν βάλει πολύ πιο ισχυρούς όρους εργασίας ή πού μπορείς να κάνεις οντισιόν, με τι συνθήκες. Και δεύτερον, νομίζω όλοι μας είμαστε συνειδητοποιημένοι στο τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι, τι είναι ρίσκο και τι δεν είναι. Το μόνο που γίνεται στην Ελλάδα που δεν έχει γίνει ποτέ στο Λονδίνο είναι, ας πούμε, που πηγαίνανε κάποιοι ηθοποιοί στα σπίτια των σκηνοθετών. Αυτό ναι. Ισχύει. Αυτό ποτέ στη ζωή μου δεν το έχω βιώσει στο Λονδίνο. Όχι. Σε σπίτι, σε σκηνοθέτη σπίτι για οντισιόν, όχι. Εσένα τι σου έχει τύχει. Κάποια στιγμή είχα μια οντισιόν με ένα casting director και τελείωσα με τον οντισιόν και μου λέει: Να σου πω, κάνω ρέικι, χρειάζομαι κόσμο να κάνω πρακτική, θες μου να σε ενδιαφέρει. Αυτό, το οποίο φυσικά ήταν τελείως άσχετο με τον σκοπό για τον οποίο ήμουν εκεί. Φαντάζομαι ότι και τα κασέ είναι εκεί πέρα καμία σχέση, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό είναι. Ένα επεισόδιο σε ένα σύριαλ στην Αγγλία, για κάποιον σαν και εμένα που δεν ήμουν το πρώτο όνομα, ήταν 6.000 επεισόδιο. Για πες μου λίγο για το Greed. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Πέρασα 2 μήνες στη Μύκονο κάνοντας μια ταινία του Michael Winterbottom που ήταν από τους ηρωές μου επί χρόνια. Όταν έμαθα ότι πήρα το ρόλο του Winterbottom, μπαίνω ξαφνικά στο αεροπλάνο, κάθομαι δίπλα στον Asa Butterfield, ανάμεσα μάλλον, στον Asa Butterfield και τη Shirley Henderson. Και ξαφνικά ακούω τη φωνή μου να μας λέει να δέσουμε τις ζώνες μου κτλ. Το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρεις. Από το 2005 η φωνή μου είναι στο αεροπλάνο. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο και σκεφτόμουν να ζωή μου είναι πολύ περίεργη αυτή τη στιγμή. Θέλω να πεις λίγο για το Lost My Marbles. Είναι ένα βιντεάκι για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών. Με ένα πολύ χιουμοριστικό τρόπο προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν τι είναι σωστό να γίνει με αυτά τα μάρμαρα. Πάω ως καθηγητής Έλληνας να πάρω κάποιους από τους βράχους του Stonehenge, να τους φέρω στο Μουσείο της Ακρόπολης να τους προστατεύσω. Ουσιαστικά κάνω τα αντίθετα αυτό που μας κάνανε εκείνοι. Το Ντάρελ, έχεις παίξει και με τον Καραμίχο. Ναι, ήταν η πρώτη μου φορά που συνεργάστηκα με Έλληνες, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να δεις τα ερωτήματα που κάνανε οι Άγγλοι ηθοποιοί στους Έλληνες και τούμπαλοι.
Όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ζωή του Μανώλη Μανουήλ, έτσι προκύπτει κιόλας. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή. Και σε υπέροχη παραγωγή αυτή την παραγωγή. Ασφαλώς. Πολύ ωραίο και το φυσικά, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, στρωτά προσγειωμένα. Κάτι το οποίο για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, έχουμε λίγο βγει από τα νερά μας όταν ακούμε ηθοποιούς ή ανθρώπους που διαπρέπουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και στο εξωτερικό. Και παίρνουν 6.000 ευρώ το επεισόδιο. Να είναι πιο. Όχι αμετρό επίσης ακριβώς, να είναι κάπως λίγο όσο να μας φαίνονται υπερφύαλοι. Του Ναντίον, φαίνεται πάρα πολύ προσγειωμένος. Και ωραία φωνή. Για να πούμε για το. Ωραία φωνή και δεν είναι τυχαίο ότι τον έχει επιλέξει αεροπορική εταιρεία για να ακούγονται οι οδηγίες πριν ξεκινήσει η πτήση. Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκε εσείς στο ποσό ανά επεισόδιο, εκεί συνδέουμε, πάμε με την Όπισθεν δύο θέματα πίσω, τις δηλώσεις που έκανε πριν η Λουκία Πιστιώνα για το πόσα πράγματα αναγκάζονται να κάνουν οι ηθοποιοί για να επιβιώσουν. Δεν έχετε άδικο, είναι σίγουρα τελείως διαφορετικά τα κασέ, όπως είπε και ο ίδιος στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Σίγουρα όμως είναι και κάποιοι θα πούνε ότι είναι και άλλος και ο τρόπος ζωής, άλλο και γενικότερα το επίπεδο, άλλες οι ανάγκες, δεν ξέρω. Δεν θα μπούμε σε αυτήν, δεν θα επισέλθουμε σε αυτήν την λεπτομέρεια, που είναι βασική βέβαια, γιατί όταν βιοπορίζεσαι τότε σίγουρα κουταλομετράς και το ευρώ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ή τη λίρα αντίστοιχα. Μ' άρεσε όμως πολύ και σε το κομμάτι που έχει να κάνει με το Me Too και με τα μέτρα και με τους όρους. Όλα προκύπτουν παντού. Ο ίδιος λέει ότι και σε εκείνον έχουν συμβεί, τουλάχιστον έχουν φανεί κάποιες όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες. Ήταν ως προς μπροστά είναι. Κατάλαβε πώς να προφυλαχθεί. Κατάλαβε πώς να προφυλαχθεί. Αποφεύγει τις κακοτοπιές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι σημαντικό αυτό. Όμως δεν είναι και κάθε περίπτωση ίδια, όπως και ούτε κάθε άνθρωπος στη δεδομένη στιγμή, για να μην τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Μεγάλο θέμα συζήτησης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη Μανουήλ και την Κατερίνα Νινιού, βέβαια. Και μπράβο και για το βίντεο που έκανε, έτσι. Το Lost My Marbles, μια και είναι από τα θέματα τα πρώτα πια στην Ελλάδα. Το να συνεχίσουμε να διεκδικούμε πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ασχολήθηκε και με αυτό να φτιάξει ένα βιντεάκι. Νομίζω όλοι οι Έλληνες που είναι στην Αγγλία και κάνουν καριέρα το φύγουν, παιδιά, το ζήτημα αυτό δημόσια.